στη ζωή μου να ό,τι αρχίζω να προσπαθήσω να το τελειώνω. Θεωρώ ότι έχουμε ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο έργο σε δημοτική σχέση και είναι αδιανόητο για μένα, τουλάχιστον όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή, να το αφήσω στη μέση. Επομένως, δεν ενδιαφέρομαι για την πολιτική σκηνή. Ενδιαφέρομαι να τελειώσω το έργο το οποίο να ξεκινήσει. Ξέρω τα λάθη, είναι νωρίς ακόμα να τα πούμε, διότι δεν φαίνονται την ώρα που διαπράττονται, φαίνονται λίγο μετά, οι συνέπειες τους. Θεωρώ λοιπόν σε επίτευγμα των δύο πρώτων ετών, το ότι μπόρεσε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο καινούριος Δήμος να στηθεί και να λειτουργήσει ουσιαστικά και να παράξει έργο. Πρέπει να μάθουμε να λέμε την αλήθεια στους πολίτες. Ο ενιαίος Δήμος Θέσμων έχει άλλη δυναμική από τους δύο Δήμους. Μάλλον θα έπρεπε να έχει άλλη δυναμική από τους δύο Δήμους που δημιουργήθηκαν. Πολύ πιο ισχυρός θα μπορούσε να διεκδικήσει πολύ περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς όμως η επαρχία της Λέμπη του νησιού δεν απελάμβανε αυτά τα οποία τη αναγκούσε. Επομένως, εκ νέων κάνει αυτή την διάσπαση. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα φάνηκε και φάνηκε από τις πρώτες μέρες της λειτουργίας, θεωρώ και τον δύο Δήμο. Ο Δήμος για να μπορέσει να σταθεί και να είναι βιώσιμος και λειτουργικός, θα πρέπει α να έχει έσοδα και β να έχει ανθρώπινο δημιουργό. Δυστυχώς και στις δύο τομείς ο Δήμος της Δυτικής Λέμβης πάσχει. Έχουμε ελάχιστα έσοδα και το ανθρώπινο δυναμικό μας συνεχώς μειούνται και είναι μειούμενο. Ξεκινήσαμε 150 άτομα πριν 2 χρόνια περίπου, μαζί με τις άτομα της καθαριότητας και επιθετικά, και έχουμε φτάσει δυστυχώς γύρω στα 130. Έχουμε χάσει κοντά στο 15-18% του ανθρώπινου δυναμικού μας. Αυτό, αν δεν αναπληρωθεί άμεσα, θα έχει σοβαρές συνέπειες. Έχουν γίνει οι ενέργειες προκειμένου να αναπληρωθεί το προσωπικό αυτό και να έρθει και καινούριο προσωπικό. Έχουν εγκριθεί άτομα και σε πολλές ειδικότητες, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος ο οποίος απαιτείται δεν είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, αμφιβάλλω αν μέσα τετραετία θα μπορέσουμε να πάρουμε μόνο προσωπικό. Εμείς δώσαμε το βάρος στα έργα και το έχετε διαπιστώσει όπως το έχει διαπιστώσει όλο το νησί. Αυτή τη στιγμή έχουν δημοκρατηθεί πάνω από 45 έργα σε όλες τις δημοτικές ενότητες και υπολείπονται προς δημοκράτηση τουλάχιστον 30. Και δεν συμπεριλαμβάνουν σε αυτά τις μελέτες οι οποίες αυτή τη στιγμή εκτελούν. Είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο έχει παραχθεί από ελάχιστα άτομα της τεχνικής και αν θέλετε της οικονομικής υπηρεσίας. Ο προπολογισμός των έργων το οποίο είναι τελείται αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 40-50 εκατομμύρια. Είναι πολύ μεγάλο για ένα μέγεθος Δήμου όπως το μέγεθος του Δήμου και το Δήμου της Λέμβης. Μεγάλα έργα που όπως μου είπατε είναι αυτά τα οποία δεν έχουμε κάνει ακόμα. Δηλαδή είναι το πιστό της Καλονής το οποίο έχει ένα προπολογισμό γύρω στα 8 εκατομμύρια. Είναι το αντιπλημμυρικό της Καλονής όπως και άλλων δημοτικών ενωτήτων που η πρώτη φάση του τώρα βγαίνει στην υπηρεσία η μελέτη που είναι γύρω στις 700.000 και το έργο είναι στα 10 εκατομμύρια και από εκεί πέρα ένα μεγάλο αριθμό έργων προοπτικής οδοποιίας. Αυτή τη στιγμή έχουν δημοκρατηθεί ή θα δημοκρατηθούν στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα 10 αεροπορικοί δρόμοι, μεγάλοι αεροπορικοί δρόμοι, οι οποίοι θα ανακουφίσουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας που είναι ο ένας πυλώνας της οικονομίας του Δήμου Δυτικής Λέμβου. Είναι τα φυγάρια τα οποία γίνονται και σχεδόν τελειώνουν όλα. Είναι οι παιδικές μας χαρές και είναι μια σειρά από έργα υποδομής προκειμένου να αλλάξει το πρόσωπο των χωριών μας και γενικά του Δήμου Δυτικής Λέμβου. Τα έργα τα οποία τα έχουν σχεδόν ανακοινώσει όλα όσα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την πρώτη τετραετία. Το στίχημα για μένα είναι το πιστό, γιατί είναι ένα εμβληματικό έργο, όπως και το αντιπλημμυρικό. Το αντιπλημμυρικό είναι πολύ σημαντικό, διότι ξέρετε η Καλονή πλέον κάθε με 2-3 χρόνια έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο, τα οποία δημιουργούν καταστροφές. Οι πυλώνες οικονομίας του Δήμου Δυτικής Λέμβου είναι δύο. Είναι ο πρωτογενής τομέας χειρουργία και εκτροφία και ο τουρισμός. Αυτή τη στιγμή έχουμε επικεντρωθεί εκεί και προθετούμε να στηρίξουμε αυτούς τους δύο πυλώνες, η οποία η στήριξη αυτή θα περάσει κατευθείαν στους πολίτες. Να μιλήσουμε καθαρά. Η σχέση μεταξύ των δύο Δήμων δεν είναι καλή. Και αυτό κάνει ζημία και στους δύο Δήμους και στο νησί γενικότερα. Έχουμε απευθυνθεί πάρα πολλές φορές στον αδερφό Δήμο Μυτιλίνης. Έχουμε ζητήσει να κάνουμε μια συνάντηση προκειμένου να λυθούν, να λυθούν επιτάπητος και να λυθούν. Γιατί πιστεύουμε το διάλογο λύνεται όλα τα προβλήματα τα οποία μας ταλαιπωρούν. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει τέτοια ανταπόκριση. Ελπίζω
σε σύντομο κλινικό διάστημα να γίνει, διότι έτσι θα είναι προς όφελος των δημοτών και των δύο δήμων. Υπάρχει μία νοοτροπία ότι, ότι ο Δήμος Μητυλίνης είναι ο μητροπολιτικός Δήμος του νησιού και εμείς είμαστε, ας πούμε, ένας Δήμος εντός παρατέσεως δεύτερης κατηγορίας. Δεν ισχύει αυτό. Και δεν μπορεί να ισχύει και δεν είναι και ο λόγος ο οποίος έγινε η διάσπαση. Ο Δήμος Δυτικής Ελλάδας του Περιφέρεια έχει άλλες σχέσεις και άλλες συνεργασίες. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι στο πρόγραμμα της Δημοσιογραφίας της Περιφέρειας ο Δήμος είχε 12 έργα, τα οποία τα εκτέλεσε, τα δημοκράτησε, τα εκτέλεσε, τα εκτελεί και από τα προϊόντα εκτόσεων πήρε άλλα 6, τα οποία και αυτά τώρα τα δημοκρατεί. Και υποβάλλουμε συνεχώς προτάσεις οι οποίες κάνουν την πίστη με ευρύκο από την Περιφέρεια. Προχωράμε. Η τοπική αυτοδιοίκηση και ο βουλευτής έχουν διακριτούς ρόλους. Εάν κρατηθούν αυτοί οι διακριτοί ρόλοι, όλα θα είναι μια χαρά. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, θεωρώ ότι έγιναν αυθαίρετες ενέργειες, οι οποίες ο Δήμος στάθηκε απέναντι, τουλάχιστον στον πρώτο χρόνο της αιτίας. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να πιστώσουμε τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Υπουργό, ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από τότε. Αρχικά φυλάσσουν τα σύνορα και αυτό φάνηκε από τις αφήξεις που έχουν. Αφετέρου, η Μόρια, το έσχος Μόρια έχει κλείσει, αυτό είναι γνωστό, και ο πληθυσμός των μεταναστών έχει μειωθεί με καραμάθος γύρω στις 2.000 ανθρώπους, οι οποίες θα θέλαμε να είναι και ακόμη λιγότερο, εννοείται. Όσον αφορά το νέο κέντρο το οποίο σχεδιάζεται από την κυβέρνηση στην Αγία, θεωρώ ότι είναι ένα έργο τεράστιο, το οποίο δεν συνάδει και με την πρόβλεψη η οποία υπάρχει όσον αφορά τις εισόδους μεταναστών και προσφυγών, αλλά και με τον πληθυσμό που υπάρχει τώρα. Δεν τα καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει ένα τέτοιο τεράστιο κέντρο, το οποίο θεωρώ ότι θα αποτελέσει υπολέξεις. Θα πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση και να το ξαναδεί άμεσα. Για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Έχω πει ότι θα είμαι υποψήφιος ή τουλάχιστον θέλω να είμαι υποψήφιος, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το έργο το οποίο έχουμε κάνει και έχουμε ξεκινήσει σαν δημοτική αρχή και αυτό πιστεύω ότι είναι κατανοητό από όλους. Το αυτοδιοικητικό σχήμα το οποίο θα κατέβει όσον αφορά την πάνω στη δημοτική αρχή σε επόμενες εκλογές ήταν ακριβώς το ίδιο. Και την προηγούμενη φορά κατεβήκαμε ανεξάρτητοι έξω από κόμματα, από κομματικές λογικές και το ίδιο θα πράξουμε και τώρα. Δεν ξεχνάτε ότι ήταν τέσσερις συνδυασμοί την προηγούμενη φορά, ο δικός μας ο οποίος ήταν ανεξάρτητος και τρεις συνδυασμοί οι οποίοι στηρίχθηκαν από πολιτικά κόμματα, υποψηφιότητες. Αρχικά θα σας πω ότι δεν έχουμε κανένα άγχος για το ποιος θα είναι συνυποψήφιος μας σε επόμενες εκλογές. Αφετέρου θεωρούμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να αναφερθούμε στο θέμα αυτό, διότι οι πολίτες θα κρίνουν εάν έχει γίνει έργο μέσα σε μια τετραετία ή αν δεν έχει γίνει και επί της ουσίας αυτοί καθορίζουν, η κοινή γνώμη καθορίζει αν απαιτούνται νέες υποψηφιότητες ή όχι. Ξέρετε η πολιτική είναι ρευστή, δεν είναι ούτε στεριά ούτε αέρια και ξέρετε τα υγρά έχουν την τάση να καλύπτουν τα κενά τα οποία δημιουργούνται. Αν θεωρηθεί λοιπόν ότι υπάρχει κενό στο Δήμο Δυτικής Βέλγου, ναι θα δείτε πολλές υποψηφιότητες.